Λοιπόν, τώρα έχουμε κοιτάξει αρκετά το κέφαλο πίσω. Πάμε να ξυπνήσουμε και λίγο μπροστά το τετρακέφαλο. Καθόμαστε. Ξανά. Σηκώνομαι και κάνω μια προβολή μπροστά. Ωραία, θα μου πάρει λίγο χώρο αυτό μπροστά. Οπότε ας έχω το μυαλό μου. Να έχω χώρο ελεύθερο μπροστά, μου κουτουλήσει κάτι, ίσως κανένα έπιπλο. Προβολή μικρή μπροστά. Επαναφέρω. Προσοχή. Το μπροστά πόδι πρέπει να βαδάει όλο το πέλμα. Προσοχή μικρή μπροστά. Και επαναφέρω. Έχουμε κάνει μία και μία, πάμε να κάνουμε άλλες 9 και 9. Πάμε. 2. 3. Όλο το πέλμα λυγίζουν και τα δύο γόνατα. 3. 4. Ωραία. 5. 6. Ωραία. Έχω άλλες 4 στο κάθε πόδι. Πάμε. 4. 3. 2. Ωραία. Έχουμε 3 στις μισές. Πάμε άλλες τόσες. Και 4. 3. 2. Τέλεια. Ωραία, χαλαρώνω. Ωραία, πιάνω πάλι ποδαράκια. Να ερεμήσω λίγο, να πέσουν οι παλμοί. Κάτι λίγο ζεστή. Λοιπόν, τώρα για τη δυσκολία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένα φράτο μαξιλάρι, πατάμε πάνω με καθαρή κάλτσα και κάνουμε τα τάφη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Οπ, δυσκολεύομαι. 8, είναι λίγο δύσκολο. 9, τελευταίο. 10, μπράβο, πάμε το άλλο πόδι. 10, 9, 8, 7, άλλη ισορροπία, ξανά. 6, 5, 4, 3, 2 και τελευταίο. Μπράβο. Βλέπετε, είναι λίγο δύσκολη. Ας κάνουμε όλη ισορροπία. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, κακό είναι να σταματήσουμε το μαξιλάρι εκεί που θα προσγειωθεί η προβολή μας. Ωραία. Οπότε, τι θέλω. Κάθομαι, σηκώνομαι, κάνω προβολή πάνω στο μαξιλάρι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε 10 στο κάθε πόδι. Τώρα για να το δυσκολέψουμε, αυτά τα ένα λάξ θα κάνω 10 στο ένα πόδι, 10 στο άλλο. Ωραία. Για να δυσκολέψουμε λίγο παραπάνω το πόδι, γιατί είναι η τελευταία μας άσκηση. Πάμε. 10. Το ίδιο πόδι. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, τελευταίο. Μπράβο, αλλάζω ποδαράκι, το έπιασε λίγο αυτό. 1, 2, 3, 4, μπράβο. 5, τέλεια. 6, 7, ωραία. 8, 9, 10. Α,
με κούρασε λίγο. Λοιπόν, πάλι όμως το πρώτο reset, αν δεν μας κούρασε, κάνουμε άλλο ένα κυκλάκι. Ωραία. Αν μας κούρασε, είναι μια χαρά. Τελειά. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διατάσεις. Πριν κάνουμε διατάσεις, πρέπει λίγο να ρυθμίσουμε τις ποδοκνημικές μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Όπως είμαστε εδώ όρθιοι, ωραία, κάνουμε ακροστασίες. Προσοχή, στις ακροστασίες το βάρος του ποδιού είναι μεταξύ αυτών των δύο δαχτύλων. Εδώ, στο κέντρο. Δεν βγαίνει προς τα έξω, στο κέντρο. Ωραία, στην μπάλα του ποδιού. Και 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 στο κέντρο το βάρος, 3, 2, τέλεια, χαλαρώνουμε, πιάνουμε μύτες. Πάμε άλλες 10, 10, 9, 8, μπράβο, 7, 6, 5, 4, τέλεια, 3, 2 και τελευταίο, ξαναπιάνω μύτες. Λοιπόν, γονατίζω στο έδαφος, ωραία, και κάνω μία μεγάλη προβολή να τεντώσω τα πόδια μου. Γονατίζω σε κάποιο απαλό σημείο, σε ένα χαλί, στο έδαφος, στο τσιμέντο, κάτι απαλό. Αν έχω απαλό, έχω το μαξιλάρι κοντά μου, το βάζω κάτω από το γόνατο. Ωραία, και μεγάλη προβολή να τεντώσω τα πόδια μας. Ωραία. Κάθομαι πάνω στο πόδι μου και πιάνω τη μύτη. Μπράβο. Ξανά μια μεγάλη προβολή. Και ξανά πιάνω τη μύτη μου. Πέφτω καλά πάνω, δεν τόσο το πόδι μου ωραία. Μπράβο. Αλλάζω πόδι. Μεγάλη προβολή. Ωραία, κάθομαι να σου πω την τόση μύτη. Μεγάλη προβολή. Ωραία, ξανά την τόση μύτη. Τις γάμπες μας. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Ωραία. Βρίσκουμε ένα σκαλί. Ωραία. Κάτι περιψωμένο, πολύ σταθερό. Εγώ παραδείγματος χάρη μπορώ να πατήσω εδώ στο παγκάκι. Ωραία. Και να την τόσω στο πόδι μου. Εδώ. Θέλω να νιώθω τράβηγμα εδώ πίσω. Ωραία. Πιέζω το πόδι μου, λες το πιέζω σε σκάλο. Είναι σταθερό, δεν κουνάει. Ωραία. Και αλλάζω και το άλλο πόδι. Ωραία. Το κρατάμε περίπου για 15 δευτερόλεπτα το κάθε πόδι. Να τεντώσει πολύ καλά. Η ποδοκνημική πρέπει να έχει τεντωμένη καλά. Ωραία. Περίπου για 15 δευτερόλεπτα. Στο τέλος της προπόνησης. Λοιπόν, οι ασκήσεις ισορροπίας. Ωραία. Αλλιώς υδρικτώντας κάτω άκρο. Καλό είναι να γίνεται συχνά. Πέρα από την προπόνηση. Καλό είναι, την ώρα που βλέπουμε τηλεόραση, την ώρα που παίζουμε κάποιο PlayStation, Xbox, ό,τι παίζετε, παιδιά. Ωραία. Βάζουμε κάτω ένα πόδι, σηκώνουμε το άλλο και κάνουμε μια μονοποδική ισορροπία. Ωραία. Τόσο απλά. Ωραία. Και βλέπω τηλεόραση λίγο έτσι ένα πόδι, σαν τιμωρία ένα πράγμα. Ωραία. Και βοηθάει πάρα πολύ την ποδοκνημική να ισορροπήσει. Ωραία. Και με τα δύο πόδια, όση ώρα και το κρατάμε, δεν πειράζει, αρκεί να κρατάμε το ίδιο και στα δύο πόδια. Ωραία. Ειδικά αυτοί που έχουν τραυματισμούς, κάποιο πρόβλημα στο πόδι, γυρνάνε συχνά τα πόδια τους ή έχουν γυρίσει πολύ σοβαρά τώρα τελευταία το πόδι τους, καλό είναι να τις κάνουμε συχνά. Ωραία. Και την προπόνηση δυνάμεις που κάναμε, που είναι μαζί με ισορροπία,
και ισορροπία από μόνη της. Ισορροπία από μόνη της δεν χρειάζεται ούτε ζέσταμα, ούτε τίποτα. Καθόμαστε κάπου με το ένα πόδι. Τόσο απλά. Ωραία. Και όταν είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον και καθόμαστε λεπτά, βάζουμε ένα μαξιλάρι κάτω. Και κάνουμε το ίδιο με ένα μαξιλάρι κάτω. Θα μειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος στήριξης μας. Ωραία. Στο ένα πόδι δεν έχει σημασία που στηρίζομαι μέσα ή έξω. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είναι το τέλος του δεύτερου μέρους.